παπάς είσαι. Ευχαριστώ. Γιατί για να κοιμηθεί ένα νινί στην αγκαλιά του παπά ή της μαμάς, ναι, σημαίνει ότι αυτό έχει γίνει πολλές φορές, ξέρει. Πάντα, πάντα. Γι' αυτό και έφυγε ήσυχη, υψηλή. Σίγουρα, πώς θα έφευγε, γιατί είμαστε γονείς που δεν νοιαζόμαστε. Φυσικά και είναι σίγουροι, φυσικά και δεν αγχώνεται εκεί πέρα για τα παιδιά. Και πολύ καλά κάνει. Εσύ τώρα ποιο τρέξιμο θα έχεις, περισσότερο τρέξιμο. Είστε ηρωίδες, οι μαμάδες είστε ηρωίδες. Κάνετε αληθινό αγώνισμα. Είναι ωραίο που βλέπουμε αυτή την πλευρά του Στέλιου όμως. Όχι, επειδή το. Συγγνώμη τώρα που κάνω αυτή την παρένθεση, αλλά επειδή το βλέπω backstage από το πρωί που είναι με το μωρό που ήρθε, που έχει την αγωνία. Μπράβο. Πάντα είστε. Τι, ο Μανώλη. Να λέμε και μπράβο και στου παπάδε. Στο Instagram. Το Μανώλη το παίρνω και εγώ σπίτι. Και με το Μανώλη έβλεπε ότι έχει απόλυτη επαφή με τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Είδε μαμά. Πλήρου απασχόληση. Ο Μανώλη είδαμε χθε μαμά. Πέστρε. Είδαμε, ναι, στεναχωρήθηκε όταν έπεφτε. Ήταν έτσι και του εμπειρώσει. Στεναχωρήθηκε, ναι. Αλλά το μάθημα είναι αυτό που στο τέλος το είπε η Όλγα, ότι το θέμα δεν είναι να πέσεις, είναι να σηκωθείς και εγώ να αυτό χάρηκα. Να συνεχίσεις ξανά. Φυσικά, φυσικά. Άρα, και παιδιά, αυτό πρέπει παιχνίδι, να βλέπουν και όλα τα παιδιά. Πρώτο παιχνίδι είναι, δηλαδή. Ακόμα και από το πρώτο περνάει αυτό. Ακόμα και από το πρώτο. Θα μπορούσε να τα έχει παρατήσει κάποιος. Αυτό τώρα δεν είναι μάθημα ζωής. Ότι είναι. Ακόμα και όταν είσαι εκεί ψηλά, εάν πέσεις, η μαγιά είναι με ψυχραιμία να μπορέσεις να ξανασηκωθείς με βοήθεια της ομάδας. Βέβαια. Φυσικά. Να μην τα παρατάς.